Ενημέρωση μας και βοηθός ότι υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ εσένα και της Χριστίνας, σωστά? Ναι, όλο το σχολείο μας. Πιστεύουμε ότι μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης ενώ μπορέσει να βρεθεί μια κοινή λύση. Πώς να σε φαίνεται να συμμετέχεις? Δηλαδή, τι είναι γενικά? Δηλαδή, να ρωτήσεις την κάθε μια ανησυχία να πει τι έγινε, όσο είναι μια να μιλά, η άλλη να ακούει, και στο τέλος να προσπαθήσετε να καταλήξετε σε μια κοινή λύση. Αν συμφωνήσετε, θα χρειαστεί να προχωρήσει το θέμα σε καταγγελία. Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία, πρέπει να συμφωνήσετε τι και όχι. Ας συμφωνήσει μόνο η μία, θα γίνει η διαμεσολάβηση. Εντάξει, θα συμφωνήσω. Okay, η συνάντηση να γίνει αύριο την τρίτη περίοδο στο γραφείο 101, και θα μπει η απουσία για την περίοδο που μου λέει. Ωστότε, μπορεί να σκεφτεί κάποιε λύσει που να βοηθήσει δικέ. Χριστίνα, γεια σου. Μπορεί να φύγει να σου μιλήσει λίγο. Είμαι ο Χρήστος και είμαι διαμεσολαβητής. Ενημερωθήκαμε από τη βοηθό για τη σύγκρουση που είχε με τη Σιμώνη. Σωστά. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαμεσολάβηση θα μπορείτε να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα σα και θα ήθελα να μάθω πώς θα σου φαινόταν να συμμετέχει. Αν καταφέρετε και βρείτε μια λύση στο πρόβλημα σα, δεν θα χρειαστεί ούτε κάποια καταγγελία και επίση είναι πιθανό να μην υπάρξει κάποια άλλη σύγκρουση. Ωραία. Η συνάντηση θα γίνει αύριο, την τρίτη περίοδο στο γραφείο 101. Δεν θα μπει απουσία για τις ώρες που θα απουσιάζεται από το μάθημα. Θα διαρκήσει έναν περίπου μια περίοδο. Και είναι καλό αν μπορείς να σκεφτείς μερικές λύσεις για το πρόβλημα. Γεια σας, εγώ είμαι ο Χρήστος. Και εγώ η Έλενα. Όπως σας είπαμε, είμαστε οι διαμεσολαβητές που ήρθαμε στο σχολείο για να σας βοηθήσουμε να βρείτε μια λύση στη διαφορά σας. Δεν θα σας υποχρεώσουμε σε κάποια λύση, αλλά θα σας βοηθήσουμε να βρείτε μόνοι σας τη λύση που πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει για τη διαφορά που είχατε. Αυτό θα γίνει βέβαια χωρίς να πάρουμε το μέρος καμιάς. Το μόνο στο τέλος θα πρέπει να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει και να τηρήσετε. Πριν ξεκινήσουμε, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, τους οποίους πρέπει να συμφωνήσετε να τηρήσετε για να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Ό,τι πούμε, είπαμε, είναι εμπιστευτικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πούμε σε κανέναν άλλον το τι αλλιεύθηκε στη συνάντηση. Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουμε εθελοντικά, συμπεριφερόμαστε ένα στον άλλο με σεβασμό, περιμένουμε να τελειώσει, τον πέσει να μπει κάποιο και μετά παίρνουμε τον λόγο. Απαγορεύονται λέξεις με βιαστικό περιεχόμενο και γενικά οποιασδήποτε μορφής βία. Αν κάποιος παραβεί τους κανόνες, αρχικά να προειδοποιηθεί και στη συνέχεια, αν συνεχίσει, να αναγκαστούμε να διακόψουμε τη διαδικασία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε? Θα θέλαμε να ακούσουμε τι έγινε. Ποια θα ήθελε να ξεκινήσει? Εγώ. Χριστίνα, μαζί σου, εντάξει. Χτες ήταν το διαλύματος, η επόμενη μέρα μου στο κιόσκι, ώσπου γιατί η Χριστίνα είχε κατά πάνω μου ευρεασμένη. Όταν ήρθε άρχισε να μου φωνάζει, να με βρίζει, εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο λόγο. Συγγνώμη, δεν καταλάβεις. Χριστίνα, είπαμε ότι δεν διακόπτουμε, θα σου δοθεί και σε έναν λόγο για να μας πεις τι έγινε. Όπως είπα, άρχισε να μου φωνάζει και να με βρίζει. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω μας, τραβήκα πολύ. Όμως μετά άρχισα να φωνάζω λίγο περισσότερο, ώσπου ήρθε ο κ. Παπαδόπουλος και μας είπε να πάμε στο ποδιό. Άρα, Σιμώνη, αν κατάλαβα καλά, ξαφνιάστηκες όταν η Χριστίνα έρχεται τον κατά πάνω σου θυμωμένη και όταν όλοι μαζεύτηκα γύρω σας, η ένταση κορυφώθηκε, σωστά? Ναι. Χριστίνα, λόγος τώρα σε εσένα. Μια κοινή μας φίλη ήρθε και μου είπε ότι αν θέλω το καλό μου, είναι καλά να μην κάνω παρέα με τη Σιμώνη. Τότε εγώ θύμωσα γιατί η Σιμώνη είναι φίλη μου. Τότε αυτή έρχεσαι και μου έλεγε ότι η Σιμώνη με κατηγορεί και ότι με βρίζει, ότι έχω κακή φήμη γιατί κάνω παρέα με μεγαλύτερα άτομα. Όταν πήγα να την βρω όμως θύμωσα ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν με την παρέα τη και πιστεύω ότι με κατηγορεί και σε αυτού. Άρα, Χριστίνα, αν κατάλαβα καλά, λες ότι με τη Σιμώνη είστε φίλες και ότι θύμωσες όταν άκουσες ότι μιλάς σχήμα για σένα σε άλλα άτομα. Και όταν πήγες να την βρεις,
Θυμάσαι ακόμη περισσότερο, επειδή την είδες να μιλά με άλλα άτομα με την παρέα της και πίστευες ότι είσαι ένα τυγωρά και σε αυτούς, σωστά. Σιμώνη, τι προβλήματα σου δημιούργησε η σύγκρουση με τη Χριστίνα? Γίναμε ρεζίλισμα των σχολείων. Εσύ κάναμε ό,τι κοιτούσαμε μας, που φωνάζαμε. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα με κανένα. Αλλά οι μαθητές μας άρχισαν να παίρνουν το μέρος στο δικό μου της Χριστίνας. Άρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό μου σε ενοχλεί, ενώ ότι υπήρξαν όλοι οι παρόντες στο περιστατικό και ότι δημιουργηθήκαν δύο ομάδες, οι οποίες υποστηρίζαν η κάθε μια το μέρος της μιας που εσάς, σωστά? Χριστίνα, εσύ τι προβλήματα θεωρείς ότι δημιουργηθήκαν για σένα με τη σύγκρουση του? Ούτε εγώ έχω τσακωθεί ποτέ με κανένα. Δεν μου άρεσε που χρειάστηκε να πάμε στο βοηθό. Με τη Σιμώνη ήμασταν για τόσα χρόνια φίλες και τώρα μετά από αυτό ούτε καν μιλάμε. Άρα, λες μας ότι τούτο που έγινε ήσουν ως συνέπεια να βρεθείτε στο γραφείο του βοηθού, κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και ότι χάλασε η φιλία σου με τη Σιμώνη. Πώς νιώσες για αυτά που έγιναν και για αυτά που ακούσετε, Σιμώνη? Στην αρχή αγχώθηκα επειδή δεν κατάλαβα γιατί η Χριστίνα ήταν τζαμέ ενδιασμένη. Συναχωρήθηκα που χάσε τη φιλία μας και η Χριστίνα νομίζω ότι εγώ κατηγόρησα την στην παρέα. Αλλά πιο πολλά εντράβηκα επειδή έφερα να βρω στο σχολείο. Άρα, Σιμώνη, λες ότι στην αρχή αγχώθηκες όταν η Χριστίνα έρχονταν κατά πάνω σου θυμωμένη. Λυπήθηκες που χάλασε η φιλία σας και που η Χριστίνα πιστεύει ότι μιλάς άσχημα για αυτή. Αλλά πιο πολύ ντράπηκες που σας κοιτούσε όλο το σχολείο, σωστά? Χριστίνα, εσύ πώς ένιωσες για αυτά που έγιναν? Στην αρχή όταν πήγα να βρω τη Σιμώνη ήμουν πολύ εκνευρισμένη. Μετά που με έσπρωξε όμως φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί πίστευα ότι θα χάνω τον αυριανό αγώνα που θα έτρεχα. Άρα, λες ότι όταν πήγες να βρεις τη Σιμώνη ήσουν αρκετά θυμωμένη, αλλά φοβήθηκες γιατί πίστευες ότι όταν σε έσπρωξε η Σιμώνη θα μπορούσες να χάσεις τον αυριανό αγώνα, σωστά? Σε αυτό το σημείο, έχετε σκεφτεί κάποια λύση σύγκρουση που είχατε? Μπορείτε να μπείτε σε δεύτερο στο μυαλό. Ήθελα να πω τη Χριστίνα να μου ζητήσει συγγνώμη, επειδή μετά θα ήθελα να προσθέσω τις μαθητές μου. Έχεις δίκιο γι' αυτό, Σιμώνη. Καταρχήν ερχόμουν για να μιλήσουμε. Δεν σκέφτηκα ότι δεν θα ήθελες κι αν να είμαστε φίλες. Απολογούμε γι' αυτό, ώστε την επόμενη φορά να πάμε κάτω να ζητήσουμε ήρεμα μόνες μας. Δεν βρω κάποια λύση. Κάτι άλλο? Θέλω και εσύ να μου πεις συγγνώμη, γιατί δεν έκανα κάτι τόσο κακό και που με έσπρωξε θα μπορούσα να έχανα τον αγώνα, που ήταν πολύ σημαντικός για μένα. Κι εγώ απολογούμαι, Χριστίνα, δεν ήθελα να μην έδινε να χάσω τον αγώνα. Απολογηθήκατε μια στην άλλη, και από ό,τι φαίνεται μειώθηκε η ένταση. Αλλά τι να κάνετε στην περίπτωση που τύχει να συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο? Ίσως την επόμενη φορά να πάμε κάπου ήρεμα, να τα συζητήσουμε μόνες μας. Αυτά. Κι εγώ έτσι θα κάνω. Θα πάω την βρω, να μιλήσουμε μόνοι μας και να έχουμε μια λύση. Ωραία. Στο συμβόλαιο σημειώσα ότι θα απολογηθείτε μια στην άλλη, κάτι που ήδη έγινε. Επίσης σημείωσα ότι πριν καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα, θα συζητάτε πρώτα και ότι αυτό θα γίνεται σε κάποια φάση όπου θα είστε μόνες σας και όταν συμβεί αυτό θα προσπαθήσετε να σκέφτεστε πριν μιλήσετε. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε? Ωραία. Ο Χρήστος θα σημειώσουμε στο συμβόλαιο, διαβάστε τα και υπογράψτε να σας δοθούν αντίτυπο, ενώ το αυθεντικό να δοθεί στην βοηθό την οποία είναι να ενημερώσουμε και για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Σε μια εβδομάδα είναι να ξαναβρεθούμε για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στη διαμεσολάβηση και που υποστηρίζετε όλους τους κανόνες.
δύσκολο ή δεν καταφέρετε.